Και πάμε στα φροντιστήρια την εποχή του κορονοϊού. Γιατί για τα σχολεία πολλά είπαμε. Τι ισχύει για τα φροντιστήρια, ποια είναι τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό, τι έχει τεθεί σε εφαρμογή από φέτος, αν γίνονται όλα σωστά στα φροντιστήρια, διότι δεν ξέρουμε και αν ελέγχονται τα φροντιστήρια όπως τα σχολεία για το αν τηρούν σωστά όλα τα μέτρα και τις προφυλάξεις. Και επίσης είμαι αρνητής της μάσκας. Στο σχολείο με παίρνει, μπορεί και να με παίρνει. Στο φροντιστήριο με παίρνει περισσότερο, γιατί είμαι και πελάτης. Θεοδώρα Καρβιλάχ, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Νομίζω ότι πουθενά δεν μας παίρνει η μη χρήση μάσκας, και ειδικά μετά τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο στα σχολεία όσο και στα φροντιστήρια, είτε μέσα εκπαίδευσης είτε ξένων γλωσσών. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι δεν υπάρχουν γονείς οι οποίοι αντιδρούν στην χρήση μάσκας, αυτοί που διαδήλωσαν και χθες, ή 500 στην Θεσσαλονίκη, οι οποίοι έχουν ένα παιδί σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών και όταν το στέλνουν δεν του λένε δεν θα βάλεις μάσκα? Υπάρχουν γονείς οι οποίοι εκφράζουν ενστάσεις σχετικά με τη χρήση μάσκας, αλλά υπάρχουν και γονείς οι οποίοι ζητούν από τους καθηγητές των φροντιστήριων να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι το παιδί μου δεν θα πάθει κάτι από τη χρήση μάσκας. Αυτά μας λέει η κυρία Βαρβάρα Καρακίτσου, η πρόεδρος του Συλλόγου Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών Θεσσαλονίκης. Ας την ακούσουμε. Υπάρχουν οι γονείς οι οποίοι εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους όσον αφορά τη χρήση της μάσκας. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να γίνεται το μάθημα, ειδικά υπό αυτές τις συνθήκες, τις ζέστης, με τη χρήση μάσκας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι γενικά δεν αντιμετωπίζουμε σοβαρές ενστάσεις ή αντιρρήσεις των γονέων να έρθουν τα παιδιά τους στους χώρους μας με μάσκα. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε ακούσει σε άλλες περιοχές της Ελλάδος όπου γονείς πηγαίνουν ακόμα και υπεύθυνες δηλώσεις στα φροντιστήρια έτσι ώστε να υπογραφούν από τους καθηγητές ότι το παιδί δεν θα πάθει κάτι από τη χρήση μάσκας. Συνέβη κάτι τέτοιο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης? Να σας πω την αλήθεια, εγώ προσωπικά δεν έχω αντιμετωπίσει ανάλογο περιστατικό. Παρ' όλα αυτά, με συναδέλφους που μιλάω από την ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο από το νομό Θεσσαλονίκης και από το νομό Πέλλας, όπου υπάρχουν και νέα πιο αυστηρά μέτρα λόγω των κρουσμάτων. Ναι, υπάρχουν οι γονείς που αρνούνται να στείλουν τα παιδιά ή ζητούν κάποιες ειδικές υπεύθυνες δηλώσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά τους δεν κινδυνεύουν. Υπάρχουν και αυτά τα περιστατικά, πιστεύω όμως ότι είναι μειοψηφία του συνόλου. Σε περίπτωση όπως έγινε το παράδειγμα που αναφέρατε στην Πέλα, που έχουν κλείσει κάποια σχολεία λόγω COVID, τι γίνεται με τα φροντιστήρια της περιοχής, κλείνουν και αυτά, τι οδηγίες έχετε? Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν πολλά ερωτήματα που έπρεπε να απαντηθούν σχετικά με το θέμα αυτό, και η αλήθεια είναι ότι απευθυνθήκαμε στην περιφέρεια και στον νεοδί της περιοχής. Και αυτό που μας διαβεβαίωσαν είναι ότι επειδή πρόκειται για ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπου οι προϋποθέσεις είναι διαφορετικές, με πολύ μικρότερο αριθμό παιδιών και με αποστάσεις διαφορετικές από ό,τι στα σχολεία, ότι δεν συμπεριλαμβάνονται ιδιωτικές δομές σε αυτή την απαγόρευση. Δηλαδή τα κέντρα ξένων γλωσσών όπως και τα φροντιστήρια μέσα εκπαίδευσης λειτουργούν κανονικά. Χρειάστηκε να μειωθούν και άτομα στην αίθουσα? Σαφώς και χρειάστηκε. Ναι. Φανταστείτε ότι τα τμήματά μας τα έχουμε μειώσει στον ελάχιστο επιτρεπόμενο αριθμό παιδιών, που σημαίνει ότι έχουμε διευρύνει και το πρόγραμμά μας κατά τη διάρκεια της ημέρας με απαραίτητα διαλύματα ενδιάμεσα, έτσι ώστε να αερίζεται και να απολυμαίνεται η αίθουσα πριν την προσέλευση του νέου τμήματος. Το ανώτατο όριο μαθητών σε μια τάξη? Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται από το μέγεθος των τάξεων. Εμείς δηλαδή, από όσο ξέρω και από άλλες συναδέλφους, κατά μέσο όρο δεν βάζουμε πάνω από 8 παιδάκια σε κάθε τάξη. Αυτό συνήθως είναι ένας ενδεικτικός αριθμός που σας λέω στα τμήματά μας. Ναι. 8 με 10 παιδιά εκεί περίπου. Εδώ είναι το θέμα, το φροντιστήριο, επαναλαμβάνω, το οποίο έχει πελάτη τον γονιό, αν θα επιτρέψει να γίνεται όλη αυτή η διαδικασία, και γιατί και οι υπεύθυνες δηλώσεις είναι απαράδεκτες. Δεν μπορείς να βάζεις κανένα καθηγητή
που εφαρμόζει τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και των λοιμοξιολόγων να πάρει πάνω του μία ευθύνη αστική ή ποινική αν τυχόν το παιδί λιποθυμήσει για το δικό του πανικό ή πάθει κάτι, μια δύσπνοια που μπορεί να την πάθει κάθε παιδί σε κάθε... Σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση. Είναι αυστηρές οι οδηγίες που έχουμε δώσει, μας λέει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστήριων Ελλάδος, ο κύριος Ιωάννης Βαφιαδάκης, και αν δεχθούμε ενστάσεις για τη χρήση μάσκας στα φροντιστήρια μέσα εκπαίδευσης, δεν θα το κάνουμε δεκτό. Υποχρεωτική χρήση της μάσκας από όλους και καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής στο εκπαιδευτήριο. Απολυμάνσεις τακτικές, ό,τι έχει ανακοινωθεί ισχύει και για τα φροντιστήρια εδώ και από τότε που τα ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας. Υπάρχουν γονείς που δεν θέλουν τα παιδιά τους να φοράνε μάσκα μέσα κατά τη διάρκεια του μαθήματος? Δεν έχουμε μέχρι στιγμής τέτοιες αναφορές, δεν μας έχουν πει τέτοια πράγματα μέχρι στιγμής. Αλλά και να μας λέγανε, είναι αυστηρές οι οδηγίες που έχουμε δώσει παντού, ότι δεν θα τους κάνουμε δεχτούς. Δηλαδή αυτό είναι ένα θέμα δημόσιας υγείας. Δεν μπορώ να κατανοήσω. Είναι από τα πράγματα που δεν έχουμε γνώμη. Κανένας δεν έχει γνώμη. Αυτό μας λένε οι ειδικοί, αυτό είναι για τη δημόσια υγεία και προφανώς τηρείται και τηρείται βλαπικά. Έλεγχοι γίνονται και από ποιον, εάν τα φροντιστήρια τηρούν τα μέτρα προστασίας? Εκτιμώ ότι γίνονται από την αστυνομία, όπως γίνονται. Δεν μου έχει αναφερθεί τώρα τελευταία κάποιος έλεγχος, αλλά τα φροντιστήρια σας διαβεβαιώ ότι δεν έχουν κανένα θέμα με τη λειτουργία τους. Δηλαδή προσέχουμε πάρα πολύ και προσέχουμε και γιατί έχουμε αυξημένο αίσθημα ευθύνης έναντι των συμπολιτών μας. Έχουμε κάνει ήδη από την αρχή του χρόνου, από τις αρχές του Σεπτέμβρη, σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα εξ αποστάσεως για το πώς θα τηρηθούν, πώς θα λειτουργήσουν τα φροντιστήρια με ειδικούς. Θεωρώ ότι τα φροντιστήρια είναι αυτή τη στιγμή ότι πιο ασφαλές έχουμε σε χώρο που μαζεύεται κόσμο. Ό,τι πιο ασφαλές, λέει ο πρόεδρος των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης, στην Θεοδόρα Καρακιουλάχ. Δεν ξέρω βέβαια αν όλα αυτά πόσο καιρό θα κρατήσουν ακόμα, γιατί το βλέπω το lockdown να έρχεται. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι προσπαθούν να είναι πάρα πολύ αυστηροί, διότι μιλάμε για ιδιωτικές δομές όπου τα πράγματα είναι διαφορετικά και κακά τα ψέματα, ο γονιός ο οποίος στέλνει το παιδί του φροντιστήριο, είτε είναι αγγλικά, είτε είναι μαθηματικά, είτε είναι οτιδήποτε, θέλει να νιώθει ότι και το παιδί του εκεί μέσα είναι προστατευμένο, και γι' αυτό και τηρούνται με πάρα πολύ ακρίβεια όλα τα μέτρα προστασίας.